Με πρόβλημα στον τουρισμό που δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ του Τίμου Παπαδόπουλου και της Μάνιας Αλιβιζάτου. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή στο London School of Economics, τον κύριο Ηλία Μόσχελο, και εκπρόσωπο της Ελλάδας στα Διεθνή Φόρα για τον Κορονοϊό. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Και θέλω αμέσως να ρωτήσω, επειδή είναι πυκνές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι τελευταίες αναρτήσεις σας για τη μετάλλαξη Δέλτα, αν κινδυνεύουμε και πόσο από τη μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα μας και ιδιαίτερα από ένα τέταρτο κύμα μέσα στο καλοκαίρι. Να διευκρινίσουμε τα εξής τρία σημεία τα οποία έχουν σημασία. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται ότι η μετάλλαξη Δέλτα προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση ή αυξάνει τη θνητότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα το νέο στέλεχος του ιού σε σύγκριση με την προηγούμενη μετάλλαξη, την Α, την Αγγλική. Και γνωρίζουμε επίσης ότι τα εμβόλια, ενώ ήταν 100% αποτελεσματικά και της Pfizer και της AstraZeneca και της Moderna και της Johnson & Johnson, αυτή τη στιγμή έχουμε δεδομένα μόνο για τη Pfizer και την AstraZeneca, έχει μειωθεί λίγο η αποτελεσματικότητα όσον αφορά την πρόληψη των σοβαρών περιστατικών. Δηλαδή η Pfizer έπεσε από το 100% στο 96% και η AstraZeneca έπεσε από το 100% στο 92%. Μια μικρή κάμψη. Άρα μας καλύπτει τη μεγάλη πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, επειδή δόθηκαν κάποια άλλα νούμερα στη δημοσιότητα, ότι μας καλύπτουν κατά 60-66%. Αυτό αφορά κυρίως το εμβόλιο της AstraZeneca στην πρόληψη της ήπιας, των ήπιων περιστατικών. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι τα βαριά περιστατικά. Να μην μπούμε στα νοσοκομεία και να μην αυξηθεί η θνητότητα. Και εκεί και τα δύο εμβόλια της Pfizer και της AstraZeneca κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και τα άλλα είναι ασφαλή, απλώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες. Για τη Moderna και τη Johnson & Johnson. Έτσι. Να απαντήσω και σε αυτό. Για τη Moderna δεν έχουμε στοιχεία μέχρι στιγμής, αλλά ξέρουμε ότι είναι εμβόλιο αδερφάκι της Pfizer. Έτσι. Άρα δεν αναμένουμε να έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις από το εμβόλιο της Pfizer. Το δε εμβόλιο της Johnson & Johnson είναι της ίδιας περίπου τεχνολογίας με το εμβόλιο της AstraZeneca. Άρα αναμένουμε και εκεί να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα, ένα πράγμα, κύριε καθηγητά, μας καλύπτουν τα εμβόλια. Το δεύτερο, πόσο κινδυνεύουμε να κυριαρχήσει η μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα μας και να έχουμε ένα τέταρτο κύμα τον Αύγουστο, και ποιος θα πλήξει αυτό το κύμα? Είναι σίγουρο ότι θα κυριαρχήσει, το έχει πει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πρόληψη των Νοσημάτων, ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα επικρατήσει η μετάλλαξη Δέλτα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι το 90% των νέων κρουσμάτων με τη μετάλλαξη Δέλτα. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να καθυστερήσουμε στη χώρα μας, έτσι ώστε εμείς να πάμε στα τέλη Αυγούστου με μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών από τη Δέλτα, όχι μέσα στον Ιούλιο, γιατί ο στόχος είναι στον Ιούλιο μέσα να αυξηθούν οι εμβολιασμοί. Είναι ένας νέος στόχος τώρα το 70% του πληθυσμού να έχει κάνει την πρώτη τουλάχιστον δόση. Είναι εκφυλόδοκος στόχος, γιατί μέχρι τέλη Μαΐου υπήρχε ένας άλλος, το 75% των άνω των 60 να έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, αλλά δυστυχώς δεν επιτεύχθη αυτός ο στόχος. Αυτή τη στιγμή έχουμε το 40% περίπου των συμπατριωτών μας στην ηλικιακή ομάδα 60 με 70 που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Άρα εδώ πρέπει να ενταθούν οι εμβολιασμοί. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχουμε μια πιο αναλυτική προσέγγιση. Όταν λέμε 40% στην ηλικιακή ομάδα των 60, αυτό είναι ο μέσος όρος. Αλλά σε κάποιες περιοχές της χώρας μπορεί να είναι 70%. Σε άλλες περιοχές μπορεί να είναι 10%. Η κυβέρνηση, επομένως, θα πρέπει να κάνει πιο αναλυτική προσέγγιση. Πού είναι τα προβλήματα, σε ποιες ηλικιακές ομάδες. Γνωρίζουμε ότι στα βόρεια προάστια τα ποσοστά των εμβολιασμένων προσεγγίζουν το 80%, σε ορισμένα νησιά προσεγγίζουν το 90%. Στη Δυτική Αττική όμως είναι κοντά στο 30% και σε άλλες περιοχές της χώρας είναι 30% με 40%. Και στη Δυτική, χρειαζόμαστε Ελλάδα, καλύτερη ανάλυση και προσέγγιση. Έτσι. Ναι. Επομένως, χρειαζόμαστε ειδικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να πείσουμε αυτούς που διστάζουν να εμβολιαστούν. Να εμβολιαστούν. Σταθείτε επειδή είστε χήμαρος. Ένα-ένα. Είπατε ένα ποσοστό 70%. Για να φτάσουμε στο πολυπόθητο τείχος ανοσίας, πρέπει να έχει εμβολιαστεί τι ποσοστό των ενηλίκων στη χώρα μας. Σήμερα είναι εμβολιασμένο και με τις δύο δόσεις ένα ποσοστό κάτι παραπάνω από 31-32%. Πού πρέπει να φτάσει, ναι, αυτό? Δεν είναι μόνο το ποσοστό όσων έχουν εμβολιαστεί, και αλλά και όσων έχουν κολλήσει από τον ιό. Και διατηρούν ακόμα, έχουν ακόμα νοσοπροστασία. Που εκτιμώ ότι αυτό το ποσοστό περιμένει ένα 10%. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, θα αυξάνει σιγά-σιγά. Άρα, λόγω της μεγαλύτερης διασποράς με τη μετάλλαξη Δέλτα. Άρα, οι εμβολιασμένοι. Αν μπορέσουμε μέχρι τέλη Αυγούστου να έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό συνολικό κοντά στο 70%, δηλαδή ένα 60% και ένα 10%.
θα αρχίσει να υπάρχει πολύ μικρή πίεση γενικά συνολικότερα. Θα θέλουμε πρέπει πάνω να από 80% να πάμε. 60% στους εμβολιασμένους με δύο δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι απέχουμε περίπου 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς από το στόχο. Άρα πρέπει μέρα-μέρα μέχρι 25 Αυγούστου να μην πέσουμε κάτω από τον πήχη των 100.000 εμβολιασμών. Αυτό επιμένω ότι επειδή υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις περιοχές, σε διάφορες περιοχές της χώρας, ακόμα και μέσα στους ίδιους τους νομούς της χώρας, ξέρω από περιοχές της Θεσσαλίας, να κάνει η κυβέρνηση ένα πλάνο που να πιστοποιεί πού είναι τα προβλήματα, να διαπιστώνει γιατί υπάρχουν προβλήματα, είναι γιατί δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, είναι γιατί δεν υπάρχει διευκόλυνση των ηλικιωμένων, να κάνουν ό,τι δυνατόν μπορούν για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί. Είναι ένα θέμα ενημέρωσης, να ξαναδούμε λίγο το πλάνο ενημέρωσης που υπάρχει. Ποια μηνύματα, τι πρέπει να εξηγηθεί στους πολίτες, ποιες είναι οι ανησυχίες που έχουν, έτσι ώστε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θα έρθουμε σε αυτό. Θέλω μια στιγμή να μην το χάσουμε. Σας είχα ρωτήσει αρχικά και μου είπατε ότι θα επικρατήσει η μετάλλαξη Δέλτα και στη χώρα μας. Ελπίζουμε να επικρατήσει τέλος Αυγούστου. Ποιους θα πλήξει είναι το ερώτημα. Διότι μας είπατε ότι οι εμβολιασμένοι είναι προστατευμένοι. Όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Βασικά θα πλήξει όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, ναι. Τα παιδιά. Που δεν θα έχουν εμβολιαστεί και δεν εμβολιάζονται όλα τα παιδιά. Θα δούμε τι θα γίνει με την πολιτική των εμβολιασμών για τα παιδιά. Και τους ανοσοκατασταλμένους που μπορεί να μην τους έχουν πιάσει δύο δόσεις. Και κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εξετάσει τώρα η Επιτροπή των Εμβολιασμών, γιατί έχουμε πλέον επιστημονική τεκμηρίωση ότι η τρίτη δόση, ιδιαίτερα με τα εμβόλια της Pfizer, όπου έχουν γίνει οι δοκιμές, ενισχύει την ανοσοπροστασία στους ανοσοκατασταλμένους που δεν ανέπτυξαν αντισώματα. Άρα, να δούμε μήπως θα πρέπει να επισπεύσουμε την τρίτη δόση για τους ανοσοκατασταλμένους, να τους προστατεύσουμε. Από εκεί και πέρα, μικρά θα είναι τα προβλήματα για όσους έχουν εμβολιαστεί. Σας είπα, για ένα ποσοστό 4 με 8% μόνο. Παιδιά, αλλά αν αυξήσουμε τον αριθμό των εμβολιασμένων, θα προστατεύουμε και αυτούς. Για τα παιδιά, είπε ο κύριος Κέρτσος σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky ότι πάμε σε άνοιγμα πλατφόρμας μέσα στο καλοκαίρι και για τους κάτω των 18. Είπα νωρίτερα ότι αυτό θα αφορά στην πρώτη φάση τους μαθητές λυκείου μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, επειδή είπατε ότι θα πλήξει τους ανεμβολίαστους, κάνατε χθες το βράδυ μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση και θέλω να τη δούμε. Είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τον Αμερικανικό Οργανισμό στις ΗΠΑ για όσους έχασαν τη ζωή τους. Τα βλέπουμε και για όσους νοσηλεύονται σήμερα. Από το Μάιο λοιπόν και μετά, 18.000 θάνατοι λόγω κορονοϊού στην Αμερική. Προσέξτε τα στοιχεία. Το 99,2% από αυτούς μη εμβολιασμένοι και μόνο 0,8% εμβολιασμένοι. Πάμε να δούμε και όσους νοσηλεύονται, που είναι πολύ περισσότεροι. Είναι 853.000 από το Μάιο μέχρι σήμερα με κορονοϊό νοσηλεύονται. 99,9% μη εμβολιασμένοι, 0,1% εμβολιασμένοι. Νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι αυτό το στοιχείο μιλά από μόνο του. Προφανώς και μιλάει από μόνο του. Εδώ βλέπουμε την ελάχιστη επίπτωση του εμβολιασμού. Είναι αυτό που είπαμε πριν, το 4 με 8% που μπορεί να επηρεαστούν. Αλλά αυτούς τους πίνακες θα έπρεπε να τους δημοσιεύει ο ΕΟΔΗ καθημερινά στη χώρα μας. Έτσι πρέπει να ξεκινάει η ενημέρωση. Αυτό μου είχατε πει και πριν βγούμε στο δελτίο, ότι θα ήταν καλό να γίνεται μια ενημέρωση κάθε μέρα που να λέει κάποιος από την κυβέρνηση ότι σήμερα μπήκαν στα νοσοκομεία 100. Από αυτούς εμβολιασμένοι ήταν ένας. Διασωληνώθηκαν τόσοι, έχασαν τη ζωή τους τόσοι. Για να γίνει σαφές πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα από ακροατές και τηλεθεατές στον Sky. Είναι εάν συνάδουν τα ανοίγματα που έρχονται, δηλαδή άρση περιορισμών στους εμβολιασμένους, με τη μετάλλαξη Δέλτα η οποία έρχεται, πλησιάζει. Ταιριάζουν αυτά τα δύο, είναι αντιφατικό το μήνυμα. Κοιτάξτε, μιλάμε για τους εμβολιασμένους, όχι για τους ανεμβολιαστούς. Το ερώτημα τώρα είναι τεχνικό. Πώς θα υλοποιηθεί όλο αυτό το πρόγραμμα σε ευρύτατη κλίμακα από μία περιοχή της χώρας που θα υπάρχει ένα μικρό εστιατόριο, πώς θα εφαρμοστεί εκεί, μέσα σε πιο οργανωμένες δομές. Αλλά το να υπάρχει άρση περιορισμών για τους εμβολιασμένους όσον αφορά τους δημόσιους υπάλληλους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους, το πώς θα πηγαίνουν στη δουλειά τους, να μην χρειάζεται να κάνουν ένα self-test. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό να γίνει. Δεν θα τα ονομάζαμε αυτές τις άρσεις προνόμια. Δεν είναι σωστό να οριοθετήσουμε τη συζήτηση ανάκτηση με βάση προνόμια. Ανάκτηση δικαιωμάτων είναι. Είναι ανάκτηση δικαιωμάτων, ανάκληση περιορισμών. Είναι δικαίωμα του καθένα να κάνει εμβόλιο, δικαίωμα να μην κάνει εμβόλιο. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε όλοι ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, αυτή είναι η επιλογή που έχουμε για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Όσοι δεν θέλουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, δεν μπορούν να έχουν τις ίδιες επιλογές με τους υπόλοιπους. Γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη δική μας υγεία και μπορεί να επηρεάσουν και την υγεία των συμπατριωτών μας,
όπου τα εμβόλια δεν είναι 100% αποτελεσματικά. Άρα και λέτε ότι την υγεία των όχι μόνο δεν είναι αντιφατικό το μήνυμα, αλλά ενισχύει η κίνηση άρση περιορισμών για εμβολιασμένους, το μήνυμα να εμβολιαστείτε για να σωθείτε. Τώρα, μαζί με αυτές τις ανακοινώσεις, μαζί με μια νέα καμπάνια που θα ανακοινωθεί από μεθαύριο, θα γίνουν ανακοινώσεις για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Και εκεί περιμένουμε να ανακοινωθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, σιγά-σιγά, φτάνοντας προς το φθινόπωρο, στους υγειονομικούς και στους εργαζόμενους στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Εκεί, κύριε καθηγητά. Καταρχήν να πω ότι σε πολλές μονάδες φροντίδας των ηλικιωμένων τα ποσοστά των εμβολιασμών είναι πολύ υψηλά. Δηλαδή των εργαζομένων που έχουν εμβολιαστεί είναι πάρα πολύ υψηλά. Στους υγειονομικούς, ενώ στα μέσα Μαρτίου το ποσοστό των εμβολιαστέντων ήταν 45%, τώρα υπερβαίνει το 75%. Είναι κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 83%. Αλλά είμαστε ανέβηκε. 8% κάτω. Αλλά υπάρχει αυξητική τάση σε αυτό. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να εκτιμήσει τα σχετικά ποσοστά που πιστεύω θα είναι υψηλότερα μέχρι το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση και να πάρει την απόφαση του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους υγειονομικούς. Δεν θα έλεγα το ίδιο για κάθε Έλληνα πολίτη. Εκεί θα πρέπει να συνεχίσουμε με εντατική ενημέρωση. Όπως σας είπα, υπάρχουν περιοχές της χώρας που τα ποσοστά είναι απογοητευτικά, είναι πολύ χαμηλά. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση και τους υπουργούς που ασχολούνται με τα θέματα των εμβολιασμών και τη διαχείριση του συστήματος υγείας και να ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις πώς θα μπορούν τα μηνύματα να περάσουν στους πολίτες και για την ασφάλεια και για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Και από εκεί και πέρα, για το θέμα των παιδιών που αναφέρατε, ναι. Ήδη το Ισραήλ έχει προχωρήσει στους εμβολιασμούς και στα παιδιά 12 με 15 ετών. Να διευκρινίσω ότι όλα τα εμβόλια είχαν πάρει έγκριση για όλους όσους είναι άνω των 16 ετών. Τώρα η κατεύθυνση θα είναι, καταλαβαίνω, στην Ελλάδα να είναι 15 με 18 σε ετών. Σε πρώτη φάση, 15 με 18. Να τονίσω επίσης ότι στην Κούβα για τα δύο κουβανέζικα εμβόλια κάνουν τώρα κλινικές δοκιμές σε παιδιά 3 έως 16 ετών. Δηλαδή και στην Κούβα κάνουν αυτές τις κλινικές δοκιμές. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο προέρχεται μόνο από το δυτικό κόσμο. Γίνεται παντού. Μάλιστα. Για να διαπιστωθεί ότι η ασφάλεια των εμβολίων είναι μεγάλη και η αποτελεσματικότητά τους είναι μεγάλη. Κύριε καθηγητά. Προφανώς και στα παιδιά οι εμβολιασμοί θα είναι εθελοντικοί, δεν θα επιβληθούν. Θα είναι εθελοντικοί, σωστά, θα είναι προαιρετικοί. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ξέρω ότι έχετε πολλά ακόμα να πείτε, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ένα από τα επόμενα κεντρικά δελτία του Sky. Σας ευχαριστώ θερμά, ο καθηγητής Ηλίας Μόσχαλος στο London School of Economics.